Καλημερούδια, τι κάνετε, πως είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι μια όμορφη πεμπτούλα, όπου όπως τα είδατε πήγα, άφησα τον Άλεξ σχολείο, σηκωθήκαμε το πρωί, πήγα τον άφησα σχολείο. Δύσκολη πάλι μέρα σήμερα. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι μας είχε προετοιμάσει η δασκάλα του ότι θα είναι πιο δύσκολες οι επόμενες αυτή η εβδομάδα που διανύουμε τώρα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Αυτό δεν το είχα καταλάβει, δεν το είχα προβλέψει, είναι η αλήθεια, δεν θα σας πω ψέματα. Εχθές, ας πούμε, έγινε το λεγόμενο ξεγάντζωμα για να τον... Εντάξει, κάποιο αεροπλάνο τώρα προσγειώνεται, που γίνεται δεν ξέρω, και νιώθω ότι κάνει σεισμό, λέω Παναγίτσα μου, τι γίνεται τώρα. Τέλος πάντων, εχθές έγινε το λεγόμενο ξεγάντζωμα από πάνω μου για να πάει στη δασκάλα. Σήμερα δεν έγινε το ξεγάντζωμα, αλλά υπήρχε τρελό κλάμα. Αλλά τι κάνει ρε παιδιά, το πρωί ας πούμε, μέχρι να τον βάλω στο αυτοκίνητο, κάνει... Με το που κλείνω την πόρτα, να πάω να ανοίξω την καραζόπορτα, να κάνω γύρω-γύρω το αυτοκίνητο, να μπω στη θέση μου, είχε σταματήσει γιατί τον παρακολουθούσε. Και με το που ανοίγω την πόρτα, ξεκινάει πάλι το κλάμα. Είναι λίγο χειριστικός από ό,τι καταλάβατε. Τέλος πάντων, εντάξει, στενοχωριέμαι λιγάκι, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά πρέπει, γιατί του χρόνου εμείς θα πάμε προνήπιο. Οπότε πρέπει ο Αλέξανδρος να συνηθίσει σε αυτό. Του χρόνου είναι υποχρεωτικό και δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτά. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάθε φορά που πάω να πάρω τον Αλέξανδρο, μου λένε οι δασκάλες του ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και ότι παίζει με τα παιδάκια, ότι δεν κλαίει. Λίγο γκρινιάζει, έμαθα σήμερα, όταν φεύγει μία η δασκάλα και πηγαίνει τα παιδάκια που είναι να κοιμηθούν στο σταθμό. Και πηγαίνει μέσα στο χώρο που είναι να κοιμηθούν τα παιδάκια και μένει με τις άλλες δασκάλες. Εκεί λίγο γκρινιάζει. Κατά τα άλλα όμως, μου είπαν ότι πάει πάρα πολύ καλά και τρώει πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω έρθει IKEA για να δω κάποια πράγματα που θέλω, να δω λίγο και τη διαθεσιμότητα για κάποια πράγματα, είναι να τα παραγγείλω, να μην τα πάρω ίσως όλα σήμερα, γιατί έρχεται αυτή η μεγάλη αλλαγή που σας έχω πει και χρειαζόμαστε κάποια πράγματα. Και έχω έρθει να τα δω, έχω έρθει πολύ νωρίτερα, η ώρα είναι 9:10, το IKEA ανοίγει 10, αλλά είπα να έρθω έτσι νωρίς, να καθίσω να φάω πρωινό, εδώ πέρα με την ησυχία μου, να απαντήσω σε κάποια email που θέλω όσο θα τρώω πρωινό, και μετά 10 η ώρα να πάω στον κάτω όροφο, πηγαίνω έτσι και λίγο στον πάνω, αν και θα ήθελα να πάω και στον πάνω να πάρω καμία ιδέα έτσι πώς να συνδυάσω πράγματα και τέλος πάντων θα δω τώρα πώς θα το κάνω, θα δω ανάλογα και το χρόνο και το άγχος, γιατί θα θέλω να είμαι πιο κοντά στο σπίτι, μην γίνει κάτι και δεν προλάβω. Βέβαια θα μπορέσει να πάει ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου να πάρει τον Αλέξανδρο, αλλά okay. Αυτά, σας αφήνω, πάω να φάω το πρωινό μου. Θα φάω πρωινό εδώ σήμερα, αν και κάνω διατροφή είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει, θα φάω εδώ πρωινάκι.
ξεμαλιάστηκα λίγο. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, μόλις τελείωσα, πολύ γρήγορα εντωμεταξύ τελείωσα, παρά 11 παρά 20 είναι, τίποτα, 40 λεπτάκια κάτσε μέσα. Δεν βρήκα τίποτα για το οποίο ήρθα. Βρήκα ένα δύο πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να τα πάρω γιατί... πρέπει πρώτα να δω τους νέους μας χώρους και μετά να αγοράσω αυτά τα πράγματα. Πήρα όμως μια κουρτινούλα και κάτι άλλο. Θα τα δείτε, θα σας τα δείξω μόλις πάω στο σπίτι. Για να δω, μην τρακάρω. Λοιπόν, παιδιά, το πρωινό ήτανε πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Και πήγα στα μαγαζάκια που είναι απέναντι από το ταμείο, μήπως βρω. Πήρα πρώτη φορά, νομίζω δεν έχω ξαναπάρει, κρουασάν σφολιάτας με σοκολάτα. Και ήτανε μια... τι να σας πω, ένα όνειρο, μια πανδεσία, ένα δεν ξέρω τι εγώ τι. Και έψαξα εκεί στα μαγαζάκια που είναι απέναντι από τη ταμεία, μήπως βρω να πάρω άλλο ένα τώρα για τη διαδρομή να τρώω. Και δεν βρήκα, καλύτερα από τη μία, πες μου. Γιατί εντάξει, είπαμε και έφαγα. Εντάξει, δεν έφαγα πάρα πολύ, έφαγα νορμάλ. Αλλά να σου πω, έφαγα κρουασάν σφολιάτας με σοκολάτα. Αχ, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Άμα θα ξανάρθω στα οικεία, θα ξανάρθω τώρα στα οικεία, λογικά θα έρχομαι πολύ συχνά. Μέχρι να βρω και να οργανωθώ. Οπότε θα έχω την ευκαιρία σύντομα να ξαναδοκιμάσω αυτό το κρασάν. Με πήρε η νονά του Αλέξανδρου και μου λέει: η αδερφή σου και η αδερφή μου θα βρεθούν στο Μαρούσι για καφέ. Μου λέει: θα έρθεις. Και της λέω: εσύ είμαι οικεία, δεν θα προλάβω. Τις πρόλαβα όμως λίγο, έστω μία ωρίτσα θα πάω να καθίσω μαζί τους. Πάω να τους κάνω έκπληξη, δεν τους έχω πει ότι θα πάω. Και πάω να τους κάνω έκπληξη. Παραδεχτείτε ρουφιάνες ότι το έχετε κανονίσει εδώ και μέρες. Και δεν μου είπατε τίποτα. Η Λίνα με πήρε τηλέφωνο το πρωί. Η Λίνα μας είπε ακάλεστη. Ωραίο μπλουζάκι ρε κουμπάρα. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ στη θέση μας, για λίγο στο σπίτι, θα βάλω τον Αλέξανδρο να κοιμηθεί και μετά πρέπει να σηκωθώ να ετοιμαστώ γιατί έχω event, δύο μάλιστα. Θα είναι λίγο δύσκολη η μέρα γιατί εγώ θέλω τον Αλέξανδρο να τον έχω στο κρεβάτι 8.30 και σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Αλέξανδρος το αργότερο, το νωρίτερο μάλλον, θα είναι 9 η ώρα που θα μπορέσει σήμερα να ξαπλώσει, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Τουλάχιστον είναι Παρασκευή αύριο και αύριο το μεσημέρι μπορώ να τον αφήσω να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Anyway, θέλω να σας πω λίγο δύο πράγματα για τα tips της παιδιάτρου που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο και ξέχασα να σας πω ποια είναι αυτά τα tips και με ρωτήσατε πάρα πολλές. Λοιπόν, η παιδίατρος όταν πήγαμε μετά τις διακοπές για να μας προετοιμάσει έτσι λίγο για το σχολείο και να δει και τον Αλέξανδρο, μας είπε με το που γυρνάμε σπίτι μπάνιο, κατευθείαν χέρια, προσωπάκι, μαλάκια κλπ. Αλλαγή ρούχων και πλυντήριο δεν τα φοράμε δεύτερη μέρα. Καλά, εντάξει, αυτονόητα πράγματα είναι αυτά, αλλά σας λέω τι μας είπε. Πλήσιμο μύτης με ωρό και να τον βάζω να φυσάει τη μύτη του. Και μας έδωσε και κάποιες βιταμινούλες σαν συμπλήρωμα διατροφής που πρέπει να παίρνει, που θα τον βοηθήσουν έτσι στο ανοσοποιητικό του. Μας είπε και πώς πρέπει να τα παίρνει. Δεν θα σας πω ποιες είναι αυτές οι βιταμίνες, γιατί το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό και ίσως δεν πρέπει να σας πω κάτι τέτοιο. Αλέξανδρε μου, πρόσεχε! Αγάπη μου! Γεια, σήκωσέ το, εσύ σήκωσέ το. Και μας είπε μόλις γυρνάει από το σχολείο, εγώ του δίνω μια έκπληξη και μαζί του στίβω και πορτοκαλάκια για να πιει και χυμό. Τέλος πάντων αυτά για την ώρα και ό,τι γίνει έγινε. Θα κολλήσουμε σίγουρα ιώσεις, πρέπει να κολλήσει και ιώσεις για να αποκτήσει τα αντισώματά του και εκείνος, όπως όλοι μας και εμείς παιδιά κολλάγαμε ιώσεις κλπ. Απλά είμαστε λίγο πιο τρομαγμένοι με τον κορονοϊό τώρα. Που είμαστε πλέον, το έχω δει λίγο με μια διαφορετική ματιά όλο αυτό με τον κορονοϊό, να σας πω την αλήθεια. Προσέχω όσο μπορώ, αλλά άμα είναι να ξανάρθει, ας ξανάρθει. Τι να κάνουμε, καλοδεχούμενος θα είναι, αρκεί να μην μας στείλει νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω ότι πήρα από IKEA. Θα πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά στα IKEA στα επόμενα βίντεο. Θα σας παίρνω μαζί μου γιατί θα χρειαστώ πράγματα. Σήμερα δεν πήρα τίποτα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν. Δεν βρήκα τίποτα, ούτε το πιο απλό πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι αυτό το πιο απλό πράγμα γιατί θα προδώσω και δεν θέλω να το δούμε έτσι μαζί. Που πραγματικά είναι το πιο απλό πράγμα και δεν είχε τίποτα. Μάλλον λόγω του ότι αγοράσανε πράγματα οι φοιτητές για τα φοιτητικά του σπίτια, ξεμείνανε. Ήταν πάρα πολλά ράφια άδεια. Θα σας δείξω όμως κάποια πράγματα που πήρα, τα οποία σίγουρα θα τα χρειαστώ.
Πήρα αυτό εδώ πέρα το καλαθάκι για το μπαλκόνι, όπου με βολεύει πάρα πολύ να έχω ένα καλαθάκι στο μπαλκόνι, γιατί πετάω και κάποια φύλλα που μπορεί να μαζεύω από το μπαλκόνι, από τις γλάστρες, αλλά και για να αδειάζω τη στίκ της σκούπα, επειδή με το που ανοίξει το κουτάκι τη στίκ της σκούπα σηκώνεται η σκόνη έτσι. Δεν θέλω να γίνεται μέσα στο σπίτι αυτό, οπότε έχω ένα καλαθάκι και επειδή έχω ήδη ένα σε λευκό, αλλά επειδή το χτυπάει ο ήλιος, έλειωσε, πραγματικά έλειωσε και έχει σπάσει κάποια σημεία, πρέπει να το πετάξω. Πήρε αυτόν εδώ τον δίσκο, ο οποίος κοιτάξτε γυρίζει και θα μου φανεί χρήσιμο. Πήρα έναν και από ό,τι φαίνεται θα πάρω και άλλους, αν όπως το έχω στο μυαλό μου με βοηθήσει. Καθίστε εδώ πέρα, το βλέπετε. Ναι, κοιτάξτε και γυρίζει. Αν δεν το χρησιμοποιήσω στην κουζίνα, θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα στο χώρο που έχω. Ναι, αγάπη μου, εκεί. Το πλυντήριο και το στεγνοτήριο, να βάλω εδώ πέρα τα απορριπαντικά και να γυρνάω να τα βρίσκω πιο εύκολα. Πάρτος, έλα προσχήμη σου, πες το ποδαράκι, έτσι. Επίσης πήρα αυτό εδώ. Πήρα και γι' αυτό ένα να δω αν θα με βολέψει σε αυτό που έχω στο μυαλό μου, σε ένα ντουλάπι της κουζίνας. Για να βάλω πιο ψηλά κάποια πράγματα, να τα βλέπω λίγο διαφορετικά. Είναι πάγκο σκοπής με ποδαράκια, απλά εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω σαν πάγκο σκοπής. Ναι, αγάπη μου, θα το δώσω. Θα το χρησιμοποιήσω για να αποθηκεύσω, να κουμπίσω μάλλον πράγματα και μπροστά και πάνω, για να τα βρίσκω πιο εύκολα. Πήρα αυτά τα οποία τα είδατε σίγουρα στα πλάνα, που είναι τα γαντάκια για να βγάζω το φαγητό από το φούρνο. Έχω ακριβώς τα ίδια σε ένα κόκκινο, αλλά τα βαρέθηκα και είπα να πάρω και αυτά. Μ' αρέσει το χρώμα πάρα πολύ, δείτε τι ωραίο χρώμα. Και πήρα δύο, τα άλλα θα τα χαρίσω στη μαμά μου, γιατί θα την βολέψουν. Νομίζω δεν έχει μαμά μου τέτοια σιλικόνης. Ορίστε. Εκεί. Εκεί, ναι. Και πήρα και μία κουρτίνα που θα χρειαστεί τώρα. Όταν θα την κρεμάσω και αυτή θα σας τη δείξω. Είναι αρκετά λεπτή. Αλέξανδρε, μην τα βάζεις μέσα στο σιρτάρι, αγάπη μου. Βάλτε στο καρότσι σου, βάλτε στο καρότσι σου. Μην τα βάζεις στο σιρτάρι, είναι βρώμικα. Είναι βρώμικα, αγάπη μου, δεν τα έχουμε πλύνει. Πρέπει να τα πλύνουμε πρώτα. Αλέξανδρε μου. Βγάλτε. Μπράβο, βάλτε εκεί στο καρότσι σου. Βάλτε στο καρότσι σου. Το ότι του έχουμε κλειστεί την κουζίνα και ξέρει πού μπαίνει το καφέ, τι με τρελαίνει. Δηλαδή τώρα τα έβαλα ακριβώς στο σιρτάρι που έχω τα άλλα. Και πήρε και αυτή εδώ την κουρτίνα, μια απλή λευκή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως την είδα. Πήρε και αυτό εδώ πέρα για άμα θα την κοντίνω εγώ ή αν θα την πάω τώρα, θα την πάω έξω. Δεν θα την κοντίνω. Θέλω να πάω και την άλλη μαζί να μου την κοντίνουνε. Που έχω μέσα στο ντομάτο που την είχα έτσι κοντίνη πρόχειρα. Αλλά θα την κοντίνω εγώ, θα την πάω να μου την κοντίνω, είναι σωστά να μου τη ράψουν, να μην είναι έτσι. Αν και μια χαρά είναι η άλλη, δεν έχει πάθει τίποτα, πραγματικά τίποτα. Αλλά καλύτερα να την πάω. Αυτά πήρα παιδιά, τίποτα παραπάνω. Αυτά τα λίγα, τα οποία θα με βολέψουν πιστεύω όλα. Και αυτά τα δύο, τα ξύλινα που πήρα ειδικά, και η κουρτίνα πιστεύω θα ταιριάζει. Αυτά για την ώρα, σας αφήνω να πάμε να ξαπλώσουμε έτσι λίγο, να χαλαρώσουμε τα κορμιά μας. Δεν λέω τι θα πάμε να κάνουμε. Γιατί θα έχουμε δράματα. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω, βασικά να πω όσες δεν ξέρετε, για όσες δεν με ακολουθείτε στο Instagram, ότι τρέχει ένας τέλειος διαγωνισμός αυτές τις μέρες στη σελίδα μου στο Instagram, όπου ένα τυχερό ζευγάρι, φίλοι, αδέρφια, ξαδέρφια, δεν ξέρω τι θέλετε, θα κερδίσουν ένα διήμερο σε ένα από τα πιο ωραία ξενοδοχεία στα Ζαγοροχώρια μαζί με πρωινό και ένα γεύμα στην αγαπημένη μου ταβέρνα στο Μονοδέντρι, την πίτα της Κικίτσας. Οπότε μπείτε στη σελίδα μου στο Instagram και πάρτε μέρος, γιατί κρίμα να το χάσετε. Γιατί μπορεί κάποια από εδώ να είναι τυχερή, να μην είναι κάποια από το Instagram, να είναι κάποια από εδώ. Απλά ήθελα να σας το πω, σας αφήνω τώρα γιατί δεν θα με φτάσει η μπαταρία ούτε για πλάκα. Λοιπόν, έφτασα στα κεντρικά των Σεφορά, πάμε στην ταράτσα για να δούμε το event start, να παρακολουθήσουμε το event start, να παρευρεθούμε στο event start. Εν τω μεταξύ στο κέντρο γίνεται παιδιά χαμός. Χαμός, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς τουρίστες και μου άρεσε που τόσο αργά έχει τουρίστες. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.
play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Λοιπόν, τραβάω βίντεο για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, επειδή τραβάω σήμερα vlog. Και δεύτερος, για να ξέρει η μαμά μου και η μαμά της πώς φύγαμε από αυτή την άδικη ζωή. Η ώρα είναι αυτή και δέκα και ζούμε. Ζούμε ακόμα, ναι. Έχουμε έρθει σε ένα event, το πάρκινγκ είναι, δεν φαντάζεστε. Πιο creepy πεθαίνεις και έξω είναι ακόμα πιο creepy. Έξω είναι ακόμα πιο creepy. Το τι ήταν τα μάτια μας, είμαστε στην καρδιά της Ομόνοιας. Τέλος πάντων, ελπίζω το επόμενο, το τελευταίο πλάνο του βίντεο να με βρει στο σπίτι μου. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. Όλα καλά, είμαστε καλά. Είχαν προνοήσει οι άνθρωποι από το event και σε κάθε γωνία είχε security. Οπότε νιώθαμε κι εμείς πάρα πολύ καλά, ήτανε, δεν το συζητώ. Αν και είμαι 1100% σίγουρη ότι μπορείτε να το καταλάβετε και μόνοι σας από τον φωτισμό ότι είναι η επόμενη μέρα. Παιδιά, έτρεξα να φύγω γρήγορα από το δεύτερο το event, να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο και να γυρίσουμε σπίτι να κοιμηθεί, γιατί σήμερα είχαμε σχολείο, Παρασκευή σήμερα. Είχαμε σχολείο, έπρεπε να γυρίσουμε στο σπίτι άρον-άρον, να τον ετοιμάσω, να πιούμε το γαλατάκι μας και να πέσουμε για ύπνο. Οπότε, εντάξει, τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι ότι 9.30 ώρα ο Αλέξανδρος ήταν στο κρεβάτι του. Αν και θέλω το αργότερο μέχρι τις 9, εντάξει, για μισή ώρα, ok. Και κοιμήθηκε σχετικά γρήγορα, δηλαδή 10 παρά 4 περίπου τον πήρε ο ύπνος, οπότε μια χαρά. Σήμερα τον άφησε στο σχολείο, όχι με μεγάλη επιτυχία. Παιδιά, σκαρφάλωσε πάνω μου όρθιο, ό,τι μαϊμού. Σας το λέω, η περιγραφή που σας δίνω είναι πραγματικότητα. Σκαρφάλωσε πάνω μου σαν τη μαϊμού, ήταν όρθιος. Ήταν τα πόδια του εδώ πέρα γατζωμένα πάνω, τα παπούτσια του εδώ. Στο πλάκι ήταν όρθιος εδώ πέρα. Μέχρι που τον πήρε η δασκάλα. Τέλος πάντων, θα συνηθίσει. Αυτό μου λέγει και μια μαμά που είδε το περιστατικό και άφησε και εκείνη το παιδάκι του στο σχολείο. Μου λέει και εμείς που ερχόμασταν πέρσι τα ίδια γινόντουσαν. Φέτος μου λέει είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, οκ, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει, στεναχωριέμαι που τον βλέπω να κάνει έτσι, αλλά σκέφτομαι τα θετικά του σχολείου, γιατί έχει πάρα πολλά θετικά το σχολείο και εγώ δεν μπορώ να του προσφέρω κάτι στο σπίτι πλέον του Αλέξανδρου, οπότε, οκ. Okay. Λοιπόν, όπως είδατε χθες πήγαμε στο event Start και στο event Paco Rabanne, όπου Paco Rabanne έβγαλαν το καινούριο άρωμα, το Fame, το οποίο είναι σε αυτή την υπέροχη συσκευασία, θα το λατρέψετε, δείτε. Τι τέλεια συσκευασία. Είναι βαρύ άρωμα, αλλά είναι ωραίο άρωμα. Παρόλο που είναι βαρύ, είναι ωραίο. Λοιπόν, και επειδή θέλω έτσι να σας βάζω και εσάς στο κλίμα με τα προϊόντα αυτά που παίρνω εγώ από event, λέω να το εφαρμόσω αυτό και να το κάνω, να σας δίνω και εσάς στα βίντεο ένα δωράκι για μία τυχερή, στο επόμενο βίντεο σε άλλη μία. Όταν πηγαίνω σε event και τέτοια, να ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα που θέλω εγώ να δοκιμάσω για να σας τα παρουσιάσω και κάποια πράγματα να τα δίνω σε εσάς. Οπότε τώρα μία τυχερή θα κερδίσει το νέο άρωμα Paco Rabanne, το Fame, το ολοκένουργιο και το πάρα πολύ γνωστό concealer από Tarte. Όπου αν παρακολουθείτε λίγο ξένο YouTube θα ξέρετε ότι γι' αυτό εδώ το concealer λένε όλες τα καλύτερα. Είναι η πρώτη φορά ότι εγώ σήμερα που το δοκίμασα, κοιτάξτε. Έβαλα λιπόχρωση για αυτή που θα σας δώσω εσάς. Εννοείται, αυτό είναι χρησιμοποιείται το καινούργιο κλειστό σφραγισμένο. Οπότε, μία τυχερή θα κερδίσει αυτά τα δύο προϊόντα, το concealer από Tarte και το ολοκένουργιο άρωμα από Fame. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου. Και απλά να μπορώ να δω ότι έχετε κάνει εγγραφή έτσι, γιατί εγώ θα κάνω την κλήρωση με το πρόγραμμα, αλλά το μου βγάζει ένα άτομο που έχει κλειδωμένο προφίλ και δεν μπορώ να δω αν έχει ακολουθήσει, αν έχει κάνει την εγγραφή, δεν μπορώ να το δώσω και πρέπει να ξαναπροχωρήσω σε επόμενη κλήρωση. Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Οπότε σας το λέω για να το ξέρετε, να το κάνετε, να έχετε το για λίγες μέρες το προφίλ σας ανοιχτό, να μπορέσω να δω όταν κάνω την κλήρωση ότι έχετε πάρει μέρος στο διαγωνισμό για να. Είναι και δίκαιο για κάποια κοπέλα που όντως το έχει κάνει. Αυτά. Αυτά σε λίγες μέρες θα τα έχει στο σπίτι της μία κοπέλα. Θα τη τα στείλω εγώ με πάρα πολύ αγάπη.
Θα το κλείσω κάπου εδώ το βίντεο για να καθίσω τώρα που είναι πάρα πολύ πρωί να το επεξεργαστώ και αύριο Σαββάτο να το έχετε στις οθόνες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα ένα βίντεο ήσασταν εδώ μαζί μου. Ξέρω ότι θα σας έχω σίγουρα δυσαρεστήσει που δεν σας έχω πει ποια είναι αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή που έρχεται. Απλά θέλω κι εγώ πρώτα να είμαι σίγουρη ότι θα γίνει. Μην γίνει καμία στραβή ή πάει πολύ πιο πίσω και άλλα λέω, άλλα κάνω. Θέλω να είμαι σίγουρη, δεν θέλω να σας λέω θα γίνει αυτό και μετά να γίνει μια στραβή και να μην γίνει ποτέ. Αλλά θα τα δούμε όλα μαζί βήμα-βήμα. Πραγματικά σας είπα, θα σας παίρνω μαζί μου και στα IKEA για οτιδήποτε νέο θα πηγαίνω να αγοράσω. Όλα θα τα βλέπουμε εδώ παρέα στο YouTube. Σας φιλώ, να περνάτε υπέροχα. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακάκι. Φιλά και πολλά.